Για πάμε και στον Α να δούμε γιατί τα πήρε άγρια το Κατερινίο και απόρρισε. Υπάρχουν οι διάσημοι, επώνυμοι, πώς να σου πω, οι γνωστοί, έτσι, που βγαίνουν στην τηλεόραση και έχουν μια διασημότητα και τους γνωρίζει ο κόσμος, και υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ του γάμου των ατόμων του ίδιου φύλου και διαφωνούν με την τεχνοθεσία, αυτοί που είναι και υπέρ του γάμου και της τεχνοθεσίας και αυτοί που είναι κατά εναντίον και το δύο. Ο Μουρατίδης έκανε μια ανάρτηση και μίλησε για τη Χριστίνα Λαμπύρη, που είπε ότι μιλάει η Χριστίνα, η οποία έκανε ένα κοριτσάκι, το πέταξε στη γιαγιά και το παιδί έγινε παχύσαρκο και προβληματικό. Απάντησε ο κουμπάρος της Χριστίνας, ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής Καϊκάλης. Μετά σχολιάσαν όλοι στο πάνελ και το Κατερινιό. Για πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Βγάζει μετά από αυτό το σχόλιο, Ελένα. Εμείς πήραμε τον οξενοφόνο σχετή ο δικό μα, λοιπόν. Πήρε τον Παύλο Χαϊκάλη, που είναι και κουμπάρο τη Χριστίνα Λαμπύρη, και θέλω να ακούσουμε τι μα λέει ο Παύλο Χαϊκάλη. Επειδή γνωρίζω τη Χριστίνα και μιλάω λόγω του ότι έχουμε μία σχέση με τη Χριστίνα φιλίας, νοημίας, κουμπαριάς και τα λοιπά κάτι χρόνια, ό,τι λέει δεν ισχύει. Είναι μία γυναίκα η οποία στάθηκε πολύ δίπλα στο παιδί της και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καθόλου, η Μαρίζα δεν είναι καθόλου προβληματικό παιδί. Δεν καταλαβαίνω από πού ορμόμενος, τι πληροφορία είχε ο κύριος Μουρατίδης. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ατόπιμα σε μια εποχή που τρώμε σάρκες και δεν καταλαβαίνω πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά το θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο σαν δήλωση ανθρώπου προς άνθρωπον. Γιατί μπορεί ο καθένας να έχει οτιδήποτε με κάποιον, όταν εμπλέκεται ένα παιδί στη μέση, είναι πάρα πολύ άσχημο το να χτυπάς τη μητέρα του, όντας η ίδια μητέρα δύο παιδιών. Μιλάμε για τη Μαρίζα και την κόρη της Χριστίνας. Εάν κάποιο παιδί κάποια στιγμή πάρει κάποια κιλά στη ζωή του, είναι προβληματικό, για να μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν προβληματικός τόσα χρόνια που ήμουν πολύ παχής. Έχουμε τρελαθεί, ξεφεύγουμε, το έχουμε καταλάβει ότι ξεφεύγουμε. Γιατί πιστεύετε ότι το έγραψε αυτό? Προφανώς για εντυπωσιασμό, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Τεκνοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ακόμα δεν έχουμε λύσει το θέμα της υιοθεσίας στα παιδιά, για παιδιά, σε γονείς, άντρα και γυναίκα. Πώς θα πάει? Για αυτό που αναφέρει έτσι, εχθές βγήκε ένα άνθρωπο που διάβασα ότι ένα κανονικό ζευγάρι για να υιοθετήσει ένα παιδί μπορεί να περιμένει και μέχρι 7 χρόνια, έτσι, για να κριθούν κατάλληλοι και να εγκριθούν για να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, έτσι, 7 χρόνια. Να γίνει νομοθεσία πρώτα για άντρα με άντρα. Ούτε ομοφοβικός είμαι, ούτε κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά το λέω. Η ψυχολογία επίσης παιδιών. Θα πηγαίνω στο σχολείο και μπορεί κάποιος να τα κοροϊδέψει. Σε μια εποχή που δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα του bullying και που εδώ γίνεται ένα κυνήγι κανονικά πλέον στα παιδιά. Πολύ περισσότερο εάν παρουσιαστεί κάποιο παιδί και πει: έχω δύο μπαμπάδες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος, μπορεί να απαντήσει αυτό ο κύριος Μουρατίδης ή οποιοδήποτε κύριος Μουρατίδης. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι ομοφοβικός, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω καμία διάθεση αντιπαράθεσης. Όμως το να βρίζουν ανθρώπους και μάλιστα κατά τύχη που τους ξέρω δηλαδή και είναι φίλοι μου και ξέρω πόσο έχει δράσει η Χριστίνα πάνω στο παιδί της, το θεωρώ εγκληματικό. Το θεωρώ ανόητο, το θεωρώ ατόπιμα, το θεωρώ ηθιότητα. Είμαι έξαλλος με αυτή την τοποθέτηση. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει από σοβαρό άνθρωπο αυτή η δήλωση. Και όμως έγινε. Και τον Νίκο τον ξέρω 40 χρόνια. Αν τον βλέπατε μπροστά σας τώρα που έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Κύριο Μωρένη, κύριο Σον, βούλετε από λες. Δεν μπορεί να, είναι αυτό, να υπάρχει αυτό το πράγμα. Εννοείται πως επικοινωνήσαμε με τον Νίκο Μουρατίδη, αλλά μας είπε ότι είναι λίγο άρρωστος και δεν θέλει ισχύει να τοποθετηθεί. Ισχύει πάντως, έχει γραφτεί αυτό δηλαδή. Πες πέρα το μυαλό μας το βγάλει. Θέλω να σου πω, ρε παιδί. Κανονικά στο blog του. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Απίστευτο. Σου φαίνεται ακατανόητο. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάθεσε ένας άνθρωπος. Σοκαριστικό είναι. Και έγραψε κάτι. Τροπιαστικό. Υπάρχει, η παιδιά είχε δίκιο ο Χαϊκάλης αυτό που είπε, ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που κατασπαράζουμε. Ο ένας τον άλλον. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ποιος μπήκε σε αυτή την... Και να σου πω και κάτι. Κάντο, αν έχεις τα κότσια, κάντο. Μην μπλέκεις τα παιδιά, ρε φίλε. Άρρωστος δεν είναι μόνο ο Μουρατίδης. Είναι και ο Μικρούτσικος. Θα το δούμε μετά, γιατί δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή. Θα το κάνω επόμενο βίντεο. Για πάμε να δούμε και την αντίδραση από το Κατερινιό. Τις λες και μιλάμε για δηλώσεις.
Ο Νίκος Μουρατίδης έγραψε κάτι στα social media που στο blog του που θα σχολιαστεί. Έλα Γιάννη μου. Ναι, γιατί αφορά στην Χριστίνα Λαμπύρη που βλέπουμε εδώ και στο πλάνο μας και τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας όταν την ρωτήσαμε για το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών και για το κομμάτι της τεκνοθεσίας. Να θυμίζω λοιπόν ότι η Χριστίνα Λαμπύρη είχε πει τότε ότι είμαι υπέρ του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η τεκνοθεσία όμως είναι μια άλλη ιστορία. Αυτές λοιπόν τις δηλώσεις. Αυτό το πράγμα που διαβάζω. Αυτό θέλω να το δούμε λοιπόν συγκεκριμένα. Αυτές τις δηλώσεις. Χτες διάβαζα σε αρκετά site έτσι, την είδηση που λέει ποιοι διάσημοι είναι υπέρ και ποιοι διάσημοι είναι κατά. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση και να δείτε. Αυτοί που είναι σε μεγάλη ηλικία είναι κατά. Είχε κάνει λοιπόν η Χριστίνα Λαμπύρη και ας δούμε πόσες σχολίασε ο Νίκος Μουρατίδης. Χριστίνα Λαμπύρη, είμαι υπέρ του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η τεκνοθεσία όμως είναι μια άλλη ιστορία. Και μιλάει αυτή, όπως λέει μια φίλη, που έκανε ένα κοριτσάκι, το πέταξε στη γιαγιά και το παιδί μεγαλώνοντας έγινε παχύσαρκο και προβληματικό. Γιατί το είπε αυτό, ό,τι πιο εμετικό. Είναι μηνύσιμο, είναι ντροπιαστικό. Ό,τι πιο εμετικό έχω διαβάσει, σεβόμενος απόλυτα τον Νίκο Μουρατίδη. Νοείται, ποιο λόγο έγραψε κάτι όπου τέτοιο. Να πω ότι ναι, έχει καυστικό σχόλιο, όταν όμως το σχόλιο σου αφορά σε παιδιά που εσύ δεν ξέρεις πόσο καθένας έχει. Μεγαλώσει το παιδί του και πόσε δυσκολίε. Ξέρετε τι γίνεται. Πολλά παιδιά, μια και οι γονείς δουλεύουν, μεγαλώνουν. Με τη γιαγιά και τον παππού, έτσι και εγώ μεγάλωσα, πέρασα αρκετές ώρες με παππού και γιαγιά, μιας και οι γονείς μου δουλεύαν, έτσι. Τώρα, πώς γνωρίζει ο Μουρατίδης τι κάνει το παιδί του αλουνού, δεν ξέρω τι πληροφόρηση μπορεί να έχει. Εσύ έχει δυσκολευτεί για να τα μεγαλώσει, δεν πρέπει να γράφεις το παραμικρό. Γράψε οτιδήποτε άλλο θέλεις για τον άνθρωπο που μπορεί να έχει και μια κόντρα και δεν με νοιάζει. Στο κομμάτι των παιδιών, ρε φίλε, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Όπως επίσης και στο κομμάτι της μάνας. Μπράβο, ρε Έλενα. Ναι, ναι. Πακέτο. Μα είπε, δεν ξέρεις πώς έχει μεγαλώσει ο άλλος το παιδί του. Πακέτο εγώ το που βάζω. Έχω δουλέψει με τη Χριστίνα Λαμπύρη, λοιπόν, είναι για... η κλασική Ελληνίδα μάνα. Πραγματικά... Δεν, όχι, δεν πάμε, είμαι σίγουρη, αλλά δεν πάμε τώρα να πούμε αν είναι καλή ή κακή μάνα η Χριστίνα Λαμπύρη. Η καλύτερη μπορεί να είναι. Απαράδεκτο σχόλιο. Απαράδεκτο. Μηνύσιμο βασικά. Και δεν το προκάλεσε και κάτι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είπε κάτι τόσο χοντρό. Πρόσεξε, δεν δικαιολογώ τίποτα. Δηλαδή δεν θέλω να σου πω ότι αν έλεγε κάτι χειρότερο η Χριστίνα Λαμπύρη θα δικαιολογούσε. Ό,τι και να έλεγε. Ναι, ρε παιδί μου, με τα παιδιά δεν παίζεις, ρε φίλε. Ξαναλέω, πόσο μάλλον ότι έχει υποθεί κάτι. Πλέον έτσι, ό,τι αν κάποιο διάσημο κάνει μια ανάρτηση οτιδήποτε, μετά δεν ξέρει ποιο άλλο θα σου την πέσει και θα σε σχολιάσει και θα σε κάνει, θα σε δείξει. Δεν υπάρχει αντίδραση ακόμα από τη Χριστίνα Λαμπύρη. Δεν ξέρω ο Μουρατίδης τι ενημέρωση έχει και γνωρίζει τι κάνει το παιδί του αλουνού. Αυτά από το Κατερινιό. Επιστρέφω μάλλον ένα βίντεο γιατί ο Μικρούτσικος είναι άρρωστος και δεν ήρθε στην εκπομπή. Και το βράδυ θα έχουμε διλογία, όχι τριλογία, δύο βίντεο. Μάλλον εκεί στο Tour Canal τρελαθήκανε και ο Αρίκος άρχισε και ταχώνει στην κυβέρνηση. Θα το δούμε και αυτό. Τα λέμε και μετά και το βράδυ.